Και το σημερινό μας webinar έχει ως θέμα τις επιπτώσεις της κατανάλωσης του γιαουρτιού στις μεταβολικές παραμέτρους και στην υγεία. Όπως είπε και η Έλλη, σημερινή μας ομιλήτρια είναι η Σοφία Τσίτσου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ανεκπαίδευσης στο σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Είναι υποψήφια διδάκτορα, όπως ανέφερε ξανά και η Έλλη, στο Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σοφία μου, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να κάνω share την οθόνη μου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε την παρουσίαση. Ναι. Ναι. Τέλεια, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Απλά τη βλέπουμε δεν τη βλέπουμε ολόκληρη, τη βλέπουμε με τα slides αριστερά. Την έχω βάλει σε πληροφόρηση, πιστεύω θα εμφανιστεί όπου να είναι. Πείτε μου όταν είναι έτοιμη. Έχει τώρα. Όχι, το βλέπουμε. Όχι ακόμα. Ωραία, δώστε μου ένα λεπτό. Βλέπουμε τώρα. Τώρα πάλι το βλέπουμε όπως πριν. Δεν ξέρω γιατί δεν το εμφανίζει. Το έχω βάλει σε πληροφόνη. Μπορεί να πρέπει να κάνεις το share screen, όχι την οθόνη, την παρουσίαση. Δώστε μου ξανά ένα λεπτάκι να συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σοφία, το είσαι σε δύο οθόνες. Όχι, σε μία, Okay. κανονικά. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το δείχνει. Το κάνω το παράθυρο μόνο, κοινοποίηση. Τώρα σας το δείχνει. Όχι. Όχι ακόμα.
Τώρα ίσως για να μην σας πει το χρόνο σας, να το κάνουμε σε αυτή τη μορφή και άμα δεν φαίνεται κάτι να μου Σοφία πείτε μου, να σας... άμα είναι προσπάθεια ξανά, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Εταιρική Εικόνα τη Καραλαμπίδη Κρήστη, την κυρία Σωτηρούλα Σωτηρίου, να μας δώσει έτσι τον δικό της χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη πραγματικότητα σήμερα για το τελευταίο μας webinar. Και σίγουρα μαζί με την Έλλη το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε για να ετοιμάσουμε το επόμενο κύκλο, βλέποντας και την ανταπόκριση σας. Ένας όμορφος στόχος για μας, συνεργασίες και η εκπαίδευση. Εύχομαι στη Σοφία καλή επιτυχία για σήμερα και είμαι βέβαιη ότι θα μάθουμε πολλά. Ευχαριστώ την Έλλη για τη συνεργασία και όλους όσους συμμετέχουν. Είστε καλά. Τέλεια. Εμείς ευχαριστούμε. Σοφία μου, δες το, αν δεν μπορεί να γίνει, να ξεκινήσουμε κανονικά την παρουσίαση. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε έτσι και θα μου πείτε αν δεν φαίνεται κάτι, να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λειτουργεί. Με συγχωρείτε γι' αυτό. It's okay. Σοφία μου, μπορείς να το μεγαλώσεις λίγο παραπάνω στο το 82, αν το κάνεις 90, νομίζω θα φαίνεται λίγο καλύτερα. Μισό λεπτό. Είναι καλύτερα εκεί. Ωραία. Λοιπόν, όπως προλόγησα, σήμερα θα μιλήσουμε για τις επιδράσεις της κατανάλωσης γιαουρτιού στις μεταβολικές παραμέτρους και στην υγεία μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρήστης για την τιμητική αυτή πρόσκληση, όπως επίσης και την εταιρεία Nutricoms για αυτή τη συνεργασία. Λίγα λόγια για εμένα, τα είπανε κιόλας βέβαια. Από το 2018 είμαι διαιτολόγος και τροφολόγος απόφοιτος του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, ενώ το 2020 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο σαχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ήδη από το 2018 μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως διαιτολόγος-διατροφολόγος, ενώ παράλληλα τα τελευταία 2 χρόνια είμαι και νέα ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιούμε κλινικές μελέτες τόσο βραχυπρόθεσμης διάρκειας όσο και μακροπρόθεσμης διάρκειας, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια είμαι και υποψήφια διδάκτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με βασικό ερευνητικό αντικείμενο την επίδραση της χρονοδιατροφής και συγκεκριμένα της διαλείπουσας νηστείας στο σωματικό βάρος και στο μεταβολισμό γλυκόζης ατόμων με μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα συζητήσουμε ορισμένα επιδημιολογικά στοιχεία για τα χρόνια μη μεταβιβάμενα νοσήματα. Θα εστιάσουμε κυρίως στο γιαούρτι, θα πούμε για τον ορισμό, τον τρόπο παρασκευής, τη σύσταση καθώς και τα είδη αυτού. Θα το συγκρίνουμε με το επιδόρπιο γιαουρτιού. Θα μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για τα ωφέλη της κατανάλωσης γιαουρτιού στην υγεία μας και συγκεκριμένα στο σωματικό βάρος, τα καρδιακά νοσήματα, στο σαχαρώδη διαβήτη καθώς και σε άλλες καταστάσεις υγείας. Ενώ στα πλαίσια της όλης παρουσίασης θα πούμε αρκετά στοιχεία για τα προβιωτικά και για το εντερικό μικροβίωμα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία για τα χρόνια ή αλλιώς τα μη μεταβιβόμενα νοσήματα. Αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών είναι τα καρδιαγιακά νοσήματα, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, ο σαχαρώδης διαβήτης καθώς και οι κακοήθειες. 7 στους 10 θανάτους παγκοσμίως αποδίδονται στα χρόνια νοσήματα, νούμερο που αντιστοιχεί σε περίπου 41 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, ενώ τα καρδιαγιακά νοσήματα ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων και ακολουθούν κατά σειρά οι κακοήθειες, οι αναπνευστικές παθήσεις και ο σαχαρώδης διαβήτης. Λίγα δεδομένα τώρα για την Κύπρο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2024, αναφορικά με τον αριθμό των θανάτων από χρόνια νοσήματα και για τα δύο φύλλα, βλέπουμε ότι περίπου 6.072 θάνατοι αποδόθηκαν στα χρόνια νοσήματα, με πρωτεύοντα τα καρδιακά νοσήματα και ακολουθούν όπως και στο παγκόσμιο επίπεδο οι κακοήθειες, οι αναπνευστικές παθήσεις και τελευταίως ο σαχαρώδης διαβήτης. Ορισμένα δεδομένα για τα καρδιακά νοσήματα. Ορίστε.
Σοφία μου, sorry που σε διακόπτω. Ναι. Τα slides δεν αλλάζουν. Οι Ιωάννα δεν αλλάζουν. Ναι, όχι, ούτε Sorry που εμένα. σε διακόπτω. Καθόλου. Καθόλου. Δεν αλλάζουν στη Α, τώρα. μεγάλη. Τώρα Τώρα αλλάζουν. ναι. Ναι, Τέλεια. τώρα ναι. Ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Οπότε να σας δείξω λίγο και τα προηγούμενα, αν δεν τα είδατε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα χρόνια νοσήματα, όπως είπαμε, τα τέσσερα κύρια. Εδώ το χάρτη κάτω δεξιά της Κύπρου και τον αριθμό θανάτων από χρόνια νοσήματα. Και τώρα περνάμε στα γενικά επιδημιολογικά στοιχεία των καρδιακών νοσημάτων, όπου 620 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από κάποια καρδιακή νόσο, δηλαδή 1 στα 13 άτομα πάσχει από καρδιακή νόσο με βάση τα τελευταία δεδομένα. Κάθε χρόνο περίπου 60 εκατομμύρια άτομα αναπτύσσουν κάποια καρδιακή πάθηση, ενώ οι πιο κοινές καρδιακές παθήσεις είναι η στεφανία νόσους, η περιφερική αρτηριοπάθεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη περίπου 100 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από κάποια καρδιακή νόσο. Περνώντας τώρα στο ζαχαρόδι διαβήτη, με τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε από τον IDF το 2021, βλέπουμε ότι το 10,5% του πληθυσμού πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη, ενώ το 50% ακόμη παραμένει αδιάγνωστο. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί σε περίπου 537 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 20 με 79 ετών, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί στα 643 εκατομμύρια άτομα το 2030, ενώ μέχρι το 2045 το νούμερο αυτό φαίνεται να φτάσει στα 783 εκατομμύρια, μία αύξηση της τάξης του 46%, δηλαδή το 2045 προβλέπεται ότι 1 στους 8 θα πάσει από ζαχαρόδι διαβήτη. Βλέπουμε στο χάρτη ότι η αύξηση αυτή παρατηρείται και σε όλες τις ηπείρους παγκοσμίω. Όσον αφορά τώρα την Κύπρο, τα τελευταία δεδομένα του IDF δείχνουν ότι ο πολλασμός του διαβήτη το 2021 υπολογίστηκε στο 8,75%, ενώ το νούμερο αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 11,6% μέχρι και το 2045. Στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και στην Ατζέντα του 2030, στους Sustainable Development Goals και συγκεκριμένα στο στόχο νούμερο 3, που είναι η καλή υγεία και η ευεξία. Και βλέπουμε ότι ο στόχος 3.4 είναι η μείωση στο 1 τρίτο των προώρων θανάτων από χρόνια μη μεταδεδόμενα νοσήματα μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, καθώς και της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της ευεξίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 80% των θανάτων από στεφανιά νόσο και οικιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ζαχαρόδι διαβήτη μπορεί να προληφθεί αν δράσουμε πάνω στους παράγοντες κινδύνου. Και μιλώντας για παράγοντες κινδύνου, αναφερόμαστε κυρίως στην υπερβαρότητα και την παχυσαρκία, την αυξημένη αρτηριακή πίεση, την υπεργλυκαιμία και την υπερλιπιδημία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι είχε πει ο Ιπποκράτης: άφησε την τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου. Μπαίνοντας τώρα σε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το ζαχαρόδι διαβήτη, θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τον ορισμό, την παρασκευή, τη σύσταση και τα είδη του γιαουρτιού. Σύμφωνα με την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, βλέπουμε ότι η σύσταση για την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων ανέρχεται στις 2 μερίδες ημερησίως, κατά προτίμηση αυτές να είναι χαμηλά σε λιπαρά. Φαίνεται δηλαδή ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων βρίσκεται στο μέσο της μεσογειακής πυραμίδας, ενώ οι συστάσεις αυτές διαφέρουν τώρα ανά ηλικιακό γκρουπ. Βλέπουμε ότι στα παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών η σύσταση είναι περίπου 2 μερίδες την ημέρα, αυξάνεται στις 3 μερίδες την ημέρα στα παιδιά 4 έως 8 ετών, σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 9 έως 18 ετών η σύσταση είναι 4 μερίδες την ημέρα. Όταν μιλάμε για ενήλικες, μιλάμε για 2 με 3 μερίδες ημερησίως, ενώ η σύσταση αυτή αυξάνεται στη μέση ηλικία και στις γυναίκες 50 ετών και άνω, στην εμμηνόπαυση, σε 4 μερίδες ημερησίως, ενώ η εγκυμοσύνη και ο θυλασμός είναι μια περίοδος αυξημένων αναγκών σε γαλακτοκομικά, οπότε μιλάμε για περίπου 3 μερίδες ημερησίως. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, ως γιαούρτι ορίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν που παράγεται από τη ζύμωση και την πήξη του γάλακτος με τη χρήση δύο ειδών βακτηριακών καλλιεργειών, οι οποίες ονομάζονται αρχικές καλλιέργειες, του Streptococcus thermophilus και του Lactobacillus bulgaricus. Το γιαούρτι αποτελεί το πιο ευρέως καταναλωσκόμενο ζυμούμενο
τρόφιμο, ενώ από την διαδικασία της ζύμωσης παράγεται γαλακτικό οξύ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ελαφρώς όξινη γεύση και το όξινο άρωμα του γιαουρτιού. Μιλώντας λίγο περισσότερο τώρα για τη διαδικασία της ζύμωσης, πέρα από τις δύο αρχικές καλλιέργειες που αναφέραμε προηγουμένως, συχνά χρησιμοποιείται και άλλη μια καλλιέργεια, το Lactobacillus acidophilus, το οποίο συμμετέχει και αυτό στη γαλακτική ζύμωση. Η διαδικασία της ζύμωσης δεν κάνει το γιαούρτι μόνο πιο εύπεπτο για τον ένα λόγο που θα εξηγήσουμε παρακάτω, αλλά επίσης αυξάνει το χρόνο ζωής και τη μικροβιολογική του ασφάλεια. Τα γαλακτικά βακτήρια που περιέχονται στα ζυμωμένα τρόφιμα μπορούν να αποτρέψουν την επιβίωση και ανάπτυξη πλήθους παθογόνων βακτηρίων για τον άνθρωπο, όπως το Escherichia coli και το Salmonella enteritidis, πράγμα που το καθιστά αρκετά αντιμικροβιακό τρόφιμο. Λόγω της διαδικασίας της ζύμωσης, το γιαούρτι μπορεί να περιέχει τελικά περισσότερα θρεπτικά συστατικά όπως φολικό όξι από το γάλα το οποίο παρασκευάζεται, καθώς η βιταμίνη αυτή είναι προϊόν σύνθεσης συγκεκριμένων βακτηριακών γαλακτικού οξέως. Να πούμε εδώ ότι κατά τη διαδικασία της ζύμωσης ουσιαστικά προστίθεται οι αρχικές καλλιέργειες μέσα σε παστεριωμένο γάλα. Όσο λίγα λόγια τώρα για τα προβιωτικά. Τα προβιωτικά ορίζονται ως οι ζωντανοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες προσφέρουν ωφέλη για την υγεία του ξενιστή. Η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να περιέχεται σε ένα τρόφιμο από προβιωτικά για να θεωρηθούν οι μικροοργανισμοί άφθονοι είναι τα 10 στην 8 CFU ανά γραμμάριο, ενώ στο γιαούρτι, πέρα από τις αρχικές καλλιέργειες, πολλές φορές προσθέτονται επιπλέον προβιωτικά, όπως είναι τα Bifidobacterium και τα Lactobacillus, οι οποίοι έχουν ευεργετικές ιδιότητες σε περαιτέρω τελικά πέρα από τις αρχικές. Περνώντας τώρα λίγο στην σύσταση του γιαούρτιου, το γιαούρτι είναι ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας. Αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο γαλακτοκομικό προϊόν. Βλέπουμε ότι περιέχει όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό. Περιέχει λιπαρά, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Από τους υδατάνθρακες, στους υδατάνθρακες ανήκουν τα φυσικά ζάχαρα στα οποία περιέχει το γιαούρτι και σε αυτό είναι η λακτόζη, η οποία είναι αυτή που τελικά αποτελεί υπόστρωμα για τη ζύμωση των μικροοργανισμών και τελικά διασπάται σε γλυκόζη και γαλακτόζη. Βλέπουμε ότι έχει και τόσο κορεσμένα όσο και μονοακόρεστα λιπαρά. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε τη σύσταση ενός γιαουρτιού πλήρες λιπαρά με βάση το USDA. Και στη δεύτερη στήλη βλέπουμε ένα προϊόν του εμπορίου 10% σε λιπαρά, στο οποίο βλέπουμε ότι περιέχει 134 θερμίδες, 10 γραμμάρια λιπαρά από τα οποία τα 6,7 είναι κορεσμένα, 4,5 γραμμάρια υδατάνθρακες, 6,5 γραμμάρια πρωτεΐνες και να πούμε ότι το γιαούρτι δεν περιέχει καθόλου φυτικές ίνες στην αρχική του μορφή. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στο κοινό αν θέλει να απαντήσει κάποιος. Θεωρείτε ότι το γιαούρτι του εμπορίου 10% που βλέπουμε στο συγκεκριμένο πίνακα είναι χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά, υψηλό σε κορεσμένα λιπαρά ή δεν έχει καθόλου κορεσμένα λιπαρά? Δεν ξέρω αν θέλει να μας απαντήσει κάποιος τη γνώμη του. Μπορείτε να απαντήσετε μέσω του Q&A είτε με το raise hand και θα δώσουμε το λόγο σε κάποιον που θέλει να απαντήσει. Μάλλον δεν έχουμε κάποια υποψήφια απάντηση ακόμα. Όχι. Θα προχωρήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως είδαμε, το γιαούρτι το συγκεκριμένο το μπορεί έχει 6,7 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών στα 10 γραμμάρια λιπαρών και στα 100 γραμμάρια προϊόντος. Βλέπουμε ότι το 64% των λιπαρών του γιαουρτιού είναι κορεσμένα. Σύμφωνα με τις συστάσεις του American Heart Association το 2021, η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόληψης. Δηλαδή, στα πλαίσια μιας διατροφής 2.000 θερμίδων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 θερμίδες. Νούμερο που αντιστοιχεί σε περίπου 13 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών ανά ημέρα. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα κεσεδάκι γιαούρτι της προηγούμενης κατηγορίας ίσως να είναι τελικά πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά.
σύμφωνα και με τις συστάσεις, αυτό που πρέπει να κοιτάμε στη διατροφική ετικέτα των προϊόντων είναι όταν βλέπουμε πάνω από 5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι υψηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Όταν το προϊόν έχει κάτω από 1,5 γραμμάριο κορεσμένα λιπαρά ανά 100 γραμμάρια στερεού προϊόντος ή 0,75 γραμμάρια κορεσμένα ανά 100 ml υγρού προϊόντος, θεωρούμε ότι είναι χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Ενώ όταν έχει κάτω από 0,1 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος ή ml, το θεωρούμε ότι είναι χωρίς κορεσμένα λιπαρά. Επομένως, στο σημείο αυτό θέλω να δώσω ιδιαίτερη σημασία στα λιπαρά που περιέχονται στα γιαούρτια και ίσως να είναι τελικά καλύτερα να προτιμάμε γιαούρτια που είναι χαμηλότερα σε λιπαρά. Λίγα λόγια και για την ανοχή στη γλυκόζη, στη λακτόζη με συγχωρείτε. Τα άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη δίδονται να πέφτουν πιο εύκολα το γιαούρτι. Η λακτόζη του γιαουρτιού σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελεί υπόστρωμα για τις βακτηριακές καλλιέργειες που προστίθεται, με αποτέλεσμα την παρασκευή γαλακτικού οξέως. Έτσι, τελικά μικρότερο ποσοστό λακτόζης απομένει ώστε να πεφτεί από το έντερο και την εντερική λακτάση. Η βακτηριακή λακτάση, μάλιστα, μπορεί να διαπεράσει το γαστρεντερικό σωλήνα και να βοηθήσει περαιτέρω στη διάσπαση της λακτόζης στο έντερο. Ένα κεσεδάκι περίπου 172 γραμμαρίων γιαούρτι, πλήρες σε λιπαρά με βάση και το USDA, περιλαμβάνει φόσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη B12, βιταμίνη D, βιταμίνη Α, καθώς και μικρά ποσά χοληστερόλης. Βλέπουμε πως ένα κεσεδάκι γιαούρτι 200 γραμμαρίων χαμηλό σε λιπαρά μπορεί να μας αποδώσει το 26% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόληψης σε βιταμίνη B2, η οποία συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, το 12% της βιταμίνης B12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, το 45% της βιταμίνης B1, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν τελικά στην παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό μας, το 30% των πρωτεϊνών, όπως είπαμε, είναι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το γιαούρτι περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για τον οργανισμό. Ενώ στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι και ένα προϊόν το οποίο περιέχει υδατάνθρακες, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για γλυκαιμικό δείκτη και ανήκει στα προϊόντα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Παράλληλα, μας παρέχει το 17% του καλείου, το οποίο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των ιών, το 48% του φωσφόρου, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών. Πολύ προσοχή εδώ θα πρέπει να δώσουμε στα άτομα με νεφρική νόσο που θα πρέπει να προσέξουν τα επίπεδα φωσφόρου που προσλαμβάνουν από τη διατροφή τους. Περιέχει το 71% του ιωδίου, το οποίο συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία, και το 38% του ασβεστίου, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών. Κατά τη διαδικασία της εξάτμισης, είναι το πρώτο στάδιο πριν γίνει η προσθήκη των βακτηριακών καλλιεργειών στο γιαούρτι, μειώνεται το νερό με αποτέλεσμα να αυξάνεται το περιεχόμενο των άλλων θρεπτικών συστατικών. Έτσι, το γιαούρτι είναι πιο θρεπτικά πυκνό από το γάλα από το οποίο προέρχεται. Η δομή του γιαουρτιού φαίνεται να βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου και της λακτόζης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ενώ η συχνή κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ανεπαρκειών φολικού οξέως, καθώς και βιταμίνης B12. Λοιπόν, τέσσερα είναι τα βασικά γάλακτα από τα οποία μπορεί να προέλθει ένα γιαούρτι. Είναι το βουβαλίσιο γάλα, το κατσικίσιο γάλα, το αγελαδινό γάλα, καθώς και το πρόβειο γάλα. Εδώ βλέπουμε τη σύσταση κάθε ενός από τα γάλακτα σύμφωνα με βάση και τον USDA. Βλέπουμε ότι το γάλα με τα υψηλότερα λιπαρά και τις υψηλότερες τελικά θερμίδες, αλλά και ασβέστιο, είναι το πρόβειο γάλα. Στη συνέχεια ακολουθεί το βουβαλίσιο, το κατσικίσιο και τελευταίο είναι το αγελαδινό γάλα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν τα κορεσμένα λιπαρά και το ασβέστιο. Στην Κύπρο ξέρω ότι καταναλώνεται πάρα πολύ το πρόβειο γιαούρτι, οπότε θα ήθελα λίγο να πούμε για τα ευεργετικά ωφέλη του πρόβειου γιαουρτιού. Όπως είπαμε, έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιος από όλα τα υπόλοιπα γιαούρτια που κυκλοφορούν, όπως επίσης και τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λακτόζη, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύφεπτο από τα άτομα, ειδικότερα όσα άτομα έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή σύνδρομο ευερέτησης του εντέρου. Ωστόσο, είναι αυτό που έχει τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε την χαμηλότερη σε λιπαρά εκδοχή του και να πάρουμε τα ίδια ευεργετικά ωφέλη.
Λίγα λόγια και για την παραγωγή γιαουρτιού. Το γιαούρτι συνεχίζει να αυξάνεται σε δημοτικότητα παγκοσμίως και η αγοραστική του αξία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας περίπου τα 164 δισεκατομμύρια δολάρια των ΗΠΑ μέχρι και το 2028. Το 2022, πάνω από 7,5 εκατομμύρια τόνοι γιαουρτιού παράχθηκαν στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να κατέχουν την πρωτιά, αποτελούντας το 40% της παραγωγής παγκοσμίως. Ενώ προβλέπεται ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης θα καταναλώσουν 77 εκατομμύρια τόνους φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων το 2030. Αυτό δείχνει ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών αναμένεται να αυξηθεί αργά μεν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η προβλεπόμενη τάση αυτή προκύλει ανάλογα και με τις επιμέρους χώρες. Ποια είναι τώρα τα είδη του γιαουρτιού που συναντάμε στο εμπόριο? Είναι το κλασικό γιαούρτι, το οποίο ποικίλει σε λιπαρά από 0 έως 4%. Είναι αυτό που κυκλοφορεί και με πέτσα στο εμπόριο, στα πύληνα δοχεία, η οποία το καθιστά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Είναι το στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο κυμαίνεται από 0 έως 10% λιπαρά. Είναι αυτό που προκύπτει από πλήρες γάλα και ανθόγαλα και παρασκευάζεται με την απομάκρυνση του ορού του γάλακτος. Είναι τα λειτουργικά γιαούρτια, στα οποία γίνεται προσθήκη ουσιαστικά λειτουργικών συστατικών, τα οποία προσδίδουν περαιτέρω ευεργετικές ιδιότητες, όπως είναι οι φυτικές ίνες, οι βήτα γλυκάνες, οι στερόλες. Και τέλος είναι τα επιδόρπια γιαουρτιού, στα οποία γίνεται προσθήκη συστατικών, όπως φρούτα, μέλι, δημητριακά, τροποποιώντας τελικά τη θρεπτικότητα του προϊόντος, αλλά βελτιώνοντας τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ του γιαούρτιου και του επιδόρπιου γιαούρτιου. Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ως επιδόρπιο γιαουρτιού ορίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν που παρασκευάζεται από γάλα, προϊόντα γάλακτος, συστατικά γάλακτος, πρωτεΐνη, γάλακτος και λακτώζη, ή και για μαγιά γιαουρτιού, σε αναλογία 75% τουλάχιστον κατά βάρος του τελικού προϊόντος, αναγόμενο σε νοπό γάλα, αναμειγμένο με άλλες ουσίες. Και το γιαούρτι το κλασικό και το επιδόρπιο γιαούρτι έχουν σαν βασικά συστατικά το γάλα και τις βακτηριακές καλλιέργειες. Στο γιαούρτι προσθέτονται προαιρετικά κρέμα γάλακτος με σκοπό τη ρύθμιση της περιεκτικότητάς του σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες γάλακτος για τεχνολογικούς κυρίως λόγους. Στο επιδόρπιο γιαουρτιού, ωστόσο, προσθέτονται πολλές φορές γλυκαντικές ύλες, σταθεροποιητές όπως είναι η ζελατίνη, η πικτίνη ή το τροποποιημένο άμυλο, αρωματικές ύλες και συστατικά όπως φρούτα, χυμή φρούτων, δημητριακά, σοκολάτα, κύλους με καφέ, βούτυρα ξηρογνωτών και πάρα πολλά άλλα ή και πολλοί συνδυασμοί αυτό. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο συγκεκριμένο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα επιδορπίου γεωργίου, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για το συγκεκριμένο επιδορπίου γεωργίου. Όπως βλέπουμε στα συστατικά του συγκεκριμένου επιδορπίου γεωργίου, το οποίο είναι με γεύση φρούτα του δάσους, φυτικές ίνες και προβιωτικά της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, στα συστατικά του βλέπουμε ότι περιέχει σταθεροποιητές, περιέχει ζάχαρη, περιέχει παρασκεύασμα φρούτων του δάσους, συστατικά τα οποία το καθιστούν, όπως είπαμε, επιδόρπιο γεωργίου. Ωστόσο, αν επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην ετικέτα του συγκεκριμένου προϊόντος, θα δούμε ότι στα 100 γραμμάρια προϊόντος περιέχει 1,5 γραμμάριο κορεσμένα λιπαρά, χαρακτηριστικό που, όπως είπαμε και προηγουμένως, το κάνει ένα προϊόν χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Περιέχει 4 γραμμάρια εδόδυμες ίνες, οι οποίες έχουν προστεθεί, και με βάση τους ισχυρισμούς, τα 4 γραμμάρια εδόδυμων ίνων ανά 100 γραμμάρια τροφίμων το καθιστούν ένα τρόφιμο πλούσιο σε φυτικές ίνες. Όποιο τρόφιμο περιέχει πάνω από 3 γραμμάρια φυτικών ίνων θεωρείται πλούσιο σε φυτικές ίνες. Περιέχει 156 μιλιγκραμμ ασβεστίου στα 100 γραμμάρια, το οποίο το κάνει αυτό πλούσιο σε ασβέστιο. Ένα τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι περιέχει και την προβιωτική καλλιέργεια, μπιφιτομπακτέρια BB12, το οποίο το κάνει ένα, το έχει δώσει περαιτέρω ουσιαστικά προβιωτική δράση. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιος ισχυρισμός στις ετικέτες των προϊόντων για να πούμε ότι έχει συγκεκριμένες ιδιότητες όσον αφορά την προβιωτική τους δράση. Είναι πολύ σημαντικό ένα προϊόν το οποίο θα φτάσει στο καταναλωτή την ώρα της κατανάλωσης να περιέχει την ελάχιστη ποσότητα προβιωτικών για να πούμε ότι έχει τελικά αυτή την καλή δράση. Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε και αξιολόγησε την γεύση της μεταγευματικής αποκρίσης γλυκόζης και την επικείμενη ενεργειακή πρόσληψη μεταξύ κλασικού γιαουρτιού, επιδορπίου γιαουρτιού με γεύση φράουλα καθώς και χυμό πορτοκάλι, φάνηκε πως αν και το γιαούρτι με φράουλα βαθμολογήθηκε υψηλότερα ως προς τη γεύση σε σχέση με το απλό γιαούρτι,
Τελικά, δεν βρέθηκαν σε σχετισμοί μεταξύ της γευστικότητας και της πρόσληψης τροφής στο επόμενο γεύμα. Δηλαδή, δεν απέδωσε λιγότερο ή υψηλότερο κορισμό σε σχέση με το απλό γιαούρτι στα άτομα. Ενώ παράλληλα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και τα τρία γεύματα με γιαούρτι, ανεξάρτητα από την αναλογία πρωτεΐνης προς υδατάνθρακες, μείωσαν τις μεταγευματικές αποκρίσεις γλυκόζης σε σχέση με τον χυμό πορτοκαλιού σε υγιείς εθελοντές, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά το γιαούρτι είναι καλό τελικά προϊόν για τα άτομα που έχουν ίσως κάποια διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης τους. Περνάμε τώρα στις επιδράσεις της κατανάλωσης γιαουρτιού στην υγεία μας. Και θα ξεκινήσουμε με τον σαχαρόδη διαβήτη. Λοιπόν, σε μία ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε το 2020 με 13 στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες σε άτομα με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, διάρκεια των παρεμβάσεων από 4 έως 24 εβδομάδες, οι οποίες συνέκριναν το κλασικό ή το πόσιμο γιαούρτι με ή χωρίς εμπλουτισμό, οι ερευνητές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα. Η συστηματική κατανάλωση γιαουρτιού εμπλουτισμένου με βιταμίνη D της τάξης των 1000 με 2000 IU ή και με ασβέστιο 150 με 170 mg φαίνεται πως βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο και μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη στα άτομα με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2. Η κατανάλωση γιαουρτιού εμπλουτισμένου με βιταμίνες B1, B5 και B6 δεν οδήγησε σε διαφοροποίηση στο γλυκαιμικό έλεγχο σε σχέση με το σημαντικό γιαουρτι, παρόλο που παρατηρήθηκε μείωση βάρους και βελτίωση του προφίλ των βιταμινών στον οργανισμό. Ωστόσο, πρόκειται για μόνο μία μελέτη, επομένως δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα, η κατανάλωση γιαουρτιού εμπλουτισμένου με προβιωτικά φαίνεται πως έχει είτε θετικά αποτελέσματα είτε καμία επίδραση στο γλυκαιμικό έλεγχο, και αυτό οφείλεται κυρίως στη διάρκεια της παρέμβασης των μελετών, στην υπάρχουσα αντερική μικροχλωρίδα των ατόμων, για την οποία θα πούμε λίγα λόγια παρακάτω, στον τρόπο με τον οποίο προστίθενται τα προβιωτικά είτε σε κάψουλα είτε με απλό εμπλουτισμό, καθώς και στα πλαίσια της γενικότερης διατροφής των ατόμων. Μάλιστα, η κατανάλωση γιαουρτιού εμπλουτισμένου με 30 γραμμάρια λινερόσπορο μείωσε και αυτή σημαντικά τη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, τα τριγλυκερίδια και την αρτηριακή πίεση σε σχέση με το σημαντικό γιαούρτι. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μία μόνο μελέτη, οπότε σίγουρα χρειάζονται περισσότερες στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να εξάγουμε και τελικά ασφαλή συμπεράσματα. Περνώντας τώρα στον πιθανό ρόλο της κατανάλωσης γιαουρτιού στη διατήρηση και στη διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς και στην πρόληψη του σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, σε μία λίγο παλιά ανασκόπηση το 2016, βλέπουμε πως αν και πολλές επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ευνοϊκές συσχετήσεις μεταξύ γιαουρτιού και σωματικού βάρους, διαφορές στην ποιότητα διατροφής μεταξύ των χωρών, καθώς και άλλοι συσχετικοί παράγοντες όπως η σωματική δραστηριότητα, ο τρόπος ζωής, η ποσότητα κατανάλωσης γιαουρτιού, καθώς και άλλοι διατροφικοί παράγοντες, θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Περιορισμένα ευρήματα κλινικών μελετών υποδηλώνουν ότι το γιαούρτι μπορεί να έχει πιο ισχυρή επίδραση στην απώλεια βάρους και του σωματικού λίπους από άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, απαιτούνται σίγουρα πολλές περισσότερες μελέτες για να δούμε την επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού τόσο στην απώλεια όσο και στη διατήρηση του βάρους. Πιθανοί μηχανισμοί που έχουν συσχετίσει την κατανάλωση γιαουρτιού με τη διαχείριση του βάρους και την πρόληψη του σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 είναι η συμβολή του στην απώλεια λίπους, η συμβολή του στη μείωση της ενεργειακής πρόσληψης μέσω του υψηλότερου κορεσμού, η μείωση των μεταγευματικών αποκρίσεων γλυκόζης και ινσουλίνης, καθώς και η πιθανή αντικατάσταση ανθυγιεινών επιλογών με το γιαούρτι. Λίγα περισσότερα λόγια για τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τις ευεργετικές ιδιότητες του γιαουρτιού. Τα συστατικά που το κάνουν ευεργετικό είναι οι ζωντανοί μικροοργανισμοί που περιέχονται σε αυτόν, οι οποίοι βελτιώνουν την εντερική μικροχλωρίδα, εμφανίζοντας τελικά και καλύτερη έκρηξη ινσουλίνης και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι πρωτεΐνες που περιέχει το γιαούρτι συμβάλλουν στη βελτίωση της ενδοθυλιακής δυσλειτουργίας, συμβάλλουν στην έκρηξη των πεπτιδικών ορμονών από το έντερο, τελικά αυξάνοντας την σερωτονίνη στον εγκέφαλο και μειώνοντας την πείνα, ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού. Οι γκρετίνες που παράγονται επίσης βοηθούν στην καλύτερη έκρηξη ινσουλίνης από το πάγκρεας. Το ασβέστιο επίσης που περιέχεται στο γιαούρτι βελτιώνει το λόγο καλής προς κακής χοληστερόλης, βελτιώνοντας τελικά την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία. Μειώνει την απορρόφηση λίπους, βοηθά στη σύνθεση βιταμίνης D
Και βοηθάει και αυτό στην λιπόλυση και στη μείωση της λιπογένεσης. Άλλο συστατικό το οποίο κάνει πολύ ευεργετικό το γιαούρτι είναι η βιταμίνη K που περιέχεται, η οποία όπως είπαμε έχει αντιπλεγμονώδεις ιδιότητες και αυτή βοηθά στη βελτίωση της έκρησης ίνσουλινης από το πάνκρεας, ενώ τα καλά λεπαρά που περιέχονται στο γιαούρτι εμφανίζουν και αυτά αντιπλεγμονώδη δράση και συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της λιπόλυσης. Μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία αξιολόγησε την κατανάλωση γιαουρτιού με τη διαχείριση του βάρους, πάλι και αυτή λίγο πιο παλιά σε χρονολογία, συμπεριέλαβε 22 τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες, μελέτες κορτής, καθώς και συγχρονικές μελέτες, σε υγιείς ενήλικες με ή χωρίς υπερβάλλον σωματικό βάρος, και συνέκρινε το κλασικό γιαούρτι ή το γιαούρτι με γεύση με κάθε πιθανή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν στα εξής συμπεράσματα. Η κατανάλωση γιαουρτιού συντίθεται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος και σωματικό βάρος, χαμηλότερη πρόσληψη βάρους, περιφέρεια μέσης, χαμηλότερο σωματικό λίπος σε επιδημιολογικές μελέτες, είτε και στα δύο φύλλα, είτε μόνο στις γυναίκες όταν μελετήθηκαν ξεχωριστά, σε σχέση με όσα άτομα δεν κατανάλωναν γιαούρτι. Η υψηλή σε σχέση με τη χαμηλή πρόσληψη γιαουρτιού σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο υπέρβαρου παχυσαρκίας. Ενώ η κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να σχετίζεται με απώλεια βάρους από τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες, παρεμβάσεις όπως οι οποίες όμως είχαν ενεργειακό περιορισμό, αλλά δεν υπάρχει σχέση αιτίου αποτελέσματος. Τι μας δείχνουν αυτά τα συμπεράσματα, ότι υπάρχει σίγουρα ανάγκη για μια πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση του γιαουρτιού στη διαχείριση του σωματικού βάρους και σίγουρα περισσότερες τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες. Περνώντας τώρα λίγο στην χνησιμότητα, σε μια πολύ πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση της βιβλιογραφίας σε 17 μελέτες κορτής, οι οποίες συμπεριέλαβαν συνολικά 896.871 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 90 ετών, φάνηκε πως η κατανάλωση γιαουρτιού σχετίστηκε με 7% μείωση της χνησιμότητας από κάθε αιτία, 11% μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας, ωστόσο δεν φάνηκε πως υπάρχει κάποια επίδραση στην θνησιμότητα από κακοήθη. Μάλιστα, κοιτώντας λίγο την δοσοεξαρτώμενη σχέση θνησιμότητας και κατανάλωσης γιαουρτιού, η συγκεκριμένη μετανάλυση έδειξε ότι αύξηση της κατανάλωσης γιαουρτιού κατά μισή μερίδα ημερησίως οδηγεί σε 7% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από πάσα αιτία, 14% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά και πάλι καμία συσχέτιση με τον κίνδυνο θανάτου από κακοήθεια. Περνώντας τώρα σε μία άλλη συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση 42 μελετών κορτής με 1.212.693 συμμετέχοντες με μέση ηλικία τα 49 έτη, οι οποίοι μελέτησαν την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και τον κίνδυνο υπέρβαρου παχυσαρκίας, υπέρτασης και σαχαρό διαβήτη τύπου 2, φάνηκε πως η κατανάλωση γιαουρτιού σχετίζεται με 13% χαμηλότερο κίνδυνο υπερβαρότητας και παχυσαρκίας για κάθε αύξηση 50 γραμμαρίων ανά ημέρα στην πρόσληψη γιαουρτιού, 7% χαμηλότερο κίνδυνο σαχαρό διαβήτη τύπου 2 για κάθε αύξηση 50 γραμμαρίων γιαουρτιού ανά ημέρα και οριακά καμία επίδραση στον κίνδυνο υπέρτασης. Περνώντας τώρα σε μία άλλη συστηματική ανασκόπηση 37 μεταναλύσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αξιολόγησε την επίδραση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων με τα καρδιακά νοσήματα, φάνηκε πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης γιαουρτιού και κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, είτε αυτά είναι πλήρες είτε αν είναι χαμηλά σε λιπαρά. Δεν υπάρχουν δεδομένα μεταναλύσεων για την επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού μεμονωμένα στο σωματικό βάρος ή και στην περιφέρεια μέσης, ενώ η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων με προβιωτικά συνολικά σχετίζεται με μικρή μείωση στην περιφέρεια μέσης. Η κατανάλωση γάλακτος ή και γιαουρτιού φαίνεται να σχετίζεται με μικρή βελτίωση στη γλυκοζηλωμένη βερμοσφαιρίνη αλλά και μικρή αύξηση στη γλυκόζη νηστείας. Η κατανάλωση γιαουρτιού με προβιωτικά σχετίζεται με μείωση στη γλυκόζη νηστείας και στη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης γιαουρτιού και ευαισθησίας στην ινσουλίνη ή και αρτηριακή πίεση, ενώ η κατανάλωση γιαουρτιού με προβιωτικά σχετίζεται με μείωση στην διαστολική πίεση. Η κατανάλωση γιαουρτιού φαίνεται να σχετίζεται με μείωση στην συνολική χοληστερόλη, ενώ μόνο η συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων με προβιωτικά σχετίζεται με βελτίωση της ολικής
και τις LDL χοληστερόλες. Επομένως, βλέπουμε ότι η χαμηλή επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού στους παράγοντες κινδύνου καρδιακής νόσου είναι αυτή που ευθύνεται για τη μη συσχέτιση με τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιάς νόσου. Περνώντας τώρα στην επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού στους παράγοντες κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο, μία ανασκόπηση 31 μελετών, 8 μεταναλύσεων και 23 κλινικών μελετών, η οποία αξιολόγησε την επίδραση διαφόρων τύπων γιαουρτιού, όπως το σωματικό γιαούρτι, γιαούρτι πλήρης, χαμηλός λιπαρά, ελληνικού τύπου γιαούρτι, εμπλουτισμένο με προβιωτικά ή με άλλα θρεπτικά συστατικά. Στους παράγοντες κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου, φάνηκε ότι 25 από τις συνολικά 31 μελέτες φανέρωσαν την ευεργετική δράση της κατανάλωσης γιαουρτιού στους παράγοντες κινδύνου από μεταβολικό σύνδρομο. Και όταν μιλάμε για παράγοντες κινδύνου μεταβολικού συνδρόμου, αναφερόμαστε στο σωματικό βάρος, στην υπερλιπιδημία, στην αρτηριακή πίεση, στην υπεργλυκαιμία και στην φλεγμονή. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια μελετούνται περισσότερο γιαούρτια εμπλουτισμένα με κάποιο θρεπτικό συστατικό, όπως είναι η βιταμίνη D, το ασβέστιο, τα προβιωτικά, καθώς και τα ελληνικού τύπου, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, το είπαμε και προηγουμένως, τα βασικά θρεπτικά συστατικά του γιαουρτιού, τα οποία σχετίζονται με τον μειωμένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο, είναι οι πρωτεΐνες, τα καλά λιπαρά, το ασβέστιο, η βιταμίνη K, η βιταμίνη D, τα προβιωτικά και το μαγνήσιο. Περνώντας τώρα σε μια τυχεοποιημένη κλινική μελέτη, η οποία αξιολόγησε την επίδραση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στην υπατική στεάτωση και στους παράγοντες κινδύνου σε άντρες με κεντρική παχυσαρκία, φάνηκε σε 80 άντρες σε μέση ηλικία 58 ετών, φάνηκε ότι η κατανάλωση 400 γραμμαρίων ανά ημέρα, είτε απλού γάλακτος, είτε απλού γιαουρτιού, είτε γιαουρτιού που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, είτε οξυνισμένου γάλακτος για 16 εβδομάδες στα πλαίσια της συνήθους διατροφής, δεν υπήρχε καμία διαφορά τελικά μεταξύ αυτών των τεσσάρων ομάδων στο τέλος της παρέμβασης. Είχαν δηλαδή όμοια αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά στην υπατική στεάτωση, στους ανθρωπομετρικούς δείκτες, τη σύσταση σώματος και τους δείκτες φλεγμονής σε σχέση με την αρχή της παρέμβασης, ενώ σε όλες τις ομάδες παρατηρήθηκε βελτίωση στην αρτηριακή πίεση, το λιπηδενικό προφίλ, εκτός από τα τριγλυκερίδια, την ALT, την ινσουλίνη νηστείας, καθώς και τον HOMA-IR, που είναι ένας δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν οι ερευνητές? Ότι τα γιαούρτια που έχουν υποστεί ζύμωση δεν φαίνεται να υπερτερούν στη μείωση της υπατικής στεάτωσης σε σχέση με τα άλλα μη ζυμούμενα προϊόντα γάλακτος. Σε μία μελέτη που πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριό μας και στο οποίο εξετάσαμε την επίδραση της κατανάλωσης σπιρουλίνας στο καρδιομεταβολικό προφίλ ατόμων υψηλού κινδύνου, πρόκειται για μία τυχεοποιημένη κλινική μελέτη σε 8 εβδομάδων, στην οποία 64 άτομα κατανάλωναν καθημερινά 2 κυσεδάκια συμβατικό απρόβιο γιαούρτι με 2,5% λιπαρά, είτε 2 κυσεδάκια συμβατικό απρόβιο γιαούρτι 2,5% με σπιρουλίνα, 4 γραμμάρια, 2 ανά κεσεδάκι. Φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια, αλλά όχι τελικά σημαντική μείωση βάρους στο τέλος της παρέμβασης, χωρίς να υπάρχουν αλλαγές τελικά στην ενεργειακή τους πρόσληψη και στα αισθήματα πείνας και κορεσμού, ενώ δεν φάνηκε καμία αλλαγή και στις δύο ομάδες, ούτε στη γλυκόζη νηστείας, ούτε στην ινσουλίνη νηστείας, ούτε στις μεταγευματικές αποκρίσεις γλυκόζης, οι οποίες μετρήθηκαν με συστήματα συνεχώς καταγραφής, ούτε στα λιπίδια του αίματος, ούτε και στην αρτηριακή πίεση. Επομένως, τι καταλαβαίνω από τη συγκεκριμένη μελέτη? Ότι τελικά η κατανάλωση γιαουρτιού, συνολικά με ή χωρίς σπιρουλίνα, δεν οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στο καρδιομεταβολικό προφίλ ατόμων με παχυσαρκία και υψηλού κινδύνου. Σε μια συστηματική ανασκόπηση 108 μελετών, τόσο τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες, όσο και μη τυχεοποιημένες μελέτες, μελέτες κορτής, ασθενών μαρτύρων και συγχρονικές μελέτες, φάνηκε ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης γιαουρτιού και πέψης και ανοχής στην λακτόζη. Η κατανάλωση ζυμωμένου γάλακτος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για ανάπτυξη σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του μαστού και παχαίως εντέρου, βελτιωμένη διατήρηση βάρους, καθώς βελτιωμένη καρδιαγγειακή, γαστρεντερική και οστική υγεία. Οι μελέτες που αφορούν την κατανάλωση γιαουρτιού έχουν κατά το ίμιση θετικά και κατά το ίμιση ουδέτερα αποτελέσματα. Η δράση του φαίνεται ευρύτικη στο μεταβολικό σύνδρομο και στα οστά. Λίγα λόγια τώρα και για την εντερική μικροχλωρίδα,
με τον όρο εντερική μικροχλωρίδα αναφερόμαστε σε όλους τους μικροοργανισμούς που διαβιώνουν στο έντερό μας, σχετίζεται με τη ρύθμιση της ενεργειακής πρόσληψης και της όρεξης στους ανθρώπους μέσω της διαδικασίας της ζύμωσης και ρύθμισης της έκρησης πεπτιδίων από το έντερο. Η στήσασή της φαίνεται πως σχετίζεται με τη ρύθμιση της όρεξης και διαφέρει μεταξύ των ατόμων με φυσιολογικό σωματικό βάρος και παχυσαρκία. Τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν μια αύξηση στο λόγο φυρνικιούτες προς μπακτεροειδέτες, πράγμα που οδηγεί σε μια ήπιο βαθμού φλεγμονή. Η διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου ονομάζεται διασβίωση και μπορεί να πυροδοτήσει πλήθος μεταβολικών διαταραχών, όπως είναι ο σαχαρόδης ζευγίτης και η παχυσαρκία. Ενώ η κατανάλωση γιαουρτιού με ή χωρίς περαιτέρω εμπλουτισμό σε προβιωτικά συμβάλλει στη βελτίωση της σύστασης της εντερικής μικροχλωρίδας, δηλαδή στο να αναπτυχθούν τα ευεργετικά για την εντερική μας χλωρίδα μικρόβια, δρώντας έτσι έμεσα τελικά και στις μεταβολικές διαταραχές. Άλλο ωφέλη της κατανάλωσης γιαουρτιού είναι πως προστατεύει το έντερο από μολύνσεις λόγω του χαμηλού όξινου pH του και ουσιών που παράγονται από τις βακτηριακές καλλιέργειες, ενώ παράλληλα μειώνει τον αποκοιμισμό της κάντιντα, μπορεί να απαλύνει τα συμπτώματα της διάρρεας και να μειώσει τον χρόνο διέλευσης από το παχύτερο, μπορεί να ενισχύσει το ενοσοποιητικό μας σύστημα και να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης κατά 39% στις γυναίκες και 52% του άντρας, όπως επίσης και τον κίνδυνο καταχυμάτων, ενώ έχει συσχετιστεί και με βελτιωμένη λειτουργικότητα στους ηλικιωμένους. Κάποια τελευταία στοιχεία για την κατανάλωση προβιωτικών και την ψυχική υγεία, μελέτη σε ποντίκια έδειξε ότι τα λακτοβασίλειος βοηθούν το σώμα να διαχειριστεί το στρες, δυνητικά αποτρέποντας την εμφάνιση καταστάσεων ψυχικής υγείας όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν έτσι νέες θεραπείες για τη θεραπεία του άγχους, της κατάθλιψης καθώς και άλλων παθήσεων ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, στο μέλλον, άτομα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο κατάθλιψης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διατροφή τους μέσω των προβιωτικών, είτε λαμβάνοντας κάποιο συμπλήρωμα, είτε τρόφιμα τα οποία περιέχουν προβιωτικά. Οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν ένα αυξανόμενο όγκο δεδομένων σχετικά με τη σχέση εντέρου και εγκεφάλου και το αντίκτυπο που αυτό έχει, που έχει διατροφή τελικά στην ψυχική μας υγεία. Ωστόσο, τα λακτοβασίλειος δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της θεραπείας της ψυχικής υγείας. Η μικροχλωρίδα επηρεάζει τη σηματοδότηση του εγκεφάλου, επομένως οι αλλαγές στη μικροχλωρίδα αλλάζουν και την εγκεφαλική διέγερση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και υποδηλώνει τελικά ότι μπορεί πραγματικά να είμαστε αυτό που τρώμε. Λίγα λόγια και για τα παιδιά και τους εφήβους. Το γιαούρτι αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο και θρεπτικά πυκνό, περιέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα για τον οργανισμό αμινοξέα. Είναι εύπεπτο, είναι γευστικό και χορταστικό σνακ, ενώ συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη καθώς και στην υγεία του εντέρου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πάνω από 2 μερίδες γάλακτος και γιαουρτιού ανά ημέρα έχουν προστατευτική δράση από την κεντρική παχυσαρκία σε έφηβα αγόρια. Ενώ αποτελέσματα της μελέτης της Helena, Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence, έχει δείξει αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης γάλακτος και γιαουρτιού με την περιφέρεια μέσης και την δερματική πτυχή τρικεφάλου, ενώ έχει δείξει επίσης ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών σχετίζεται αντίστροφα με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, κυρίως όμως στα κορίτσια έχει φανεί το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη σημερινή μας διάλεξη, θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Το γιαούρτι είναι ένα ευρέως καταναλωσκόμενο τρόφιμο και γευστικά αποδεκτό. Αποτελεί το πιο δημοφιλές ζυμωμένο τρόφιμο παγκοσμίως. Είναι ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας και θρεπτικά πυκνό τόσο σε μικροθρεπτικά συστατικά όσο και σε μακροθρεπτικά συστατικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στο εμπόριο όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά και το γάλακτα από τα οποία παρασκευάζεται, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο από άτομα με διαφορετικές προτιμήσεις ή και αλλεργίες. Είναι ιδανικό για τα άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά και σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, που δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν τη λακτόζη που περιέχεται. Αποτελεί ιδανικό τόσο ως σνακ όσο και ως μέρος κυρίως γεύματος. Ωστόσο, προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην περιεκτικότητα σε προβιωτικά βακτήρια, καθώς και στα κορεσμένα λιπαρά. Όσον αφορά τις επιδράσεις στην υγεία, φάνηκε και από τα δεδομένα που σας έδειξα ότι έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως επιδημιολογικές μελέτες και όχι τόσο πολλές κλινικές μελέτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει και πολύ μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τη διάρκεια παρέμβασης, τον πληθυσμό, το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται, την περιεκτικότητα σε λιπαρά, την περιεκτικότητα σε μικροοργανισμούς,
το είδος των μικροοργανισμών που περιέχονται, την ποσότητα και το πλαίσιο στο οποίο τελικά αξιολογείται η κατανάλωση γιαουρτιού, φαίνεται συνολικά πως έχει είτε θετικά είτε ουδέτερα αποτελέσματα στην υγεία, κυρίως όσον αφορά τις παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου, και αυτό προέρχεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την ποιότητα των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί. Πολύ πιο ισχυρή είναι η συσχέτιση της κατανάλωσης γιαουρτιού με τη μείωση του καρδιακιακού κινδύνου και της θνησιμότητας από καρδιακιακά νοσήματα, ενώ είναι πολύ σημαντική και η ευεργετική του δράση στην εταιρική μικροχλωρίδα και την άμυνα του οργανισμού. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα χρειάζονται πολύ περισσότερες και καλά δομημένες κλινικές μελέτες, όπως και πιο πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις, καθώς η πληροφορία σταματάει κάπου στο 2002, τα τελευταία 2 χρόνια, να μην έχουμε ακόμα κάποια νέα πληροφόρηση. Επομένως, στην ερώτηση να τρώω ή να μην τρώω τελικά γιαούρτι, φυσικά και τρώμε γιαούρτι, είναι πάρα πολύ θρεπτικό, έχει μόνο ωφέλη να προσδώσει στην υγεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σοφία μου, εμείς σε ευχαριστούμε για την πολύ υπερεκτική παρουσίαση που μας έκανε σήμερα. Θεωρώ και ελπίζω να την βρήκαν όλοι πολύ επικοδομητική, κυρίως οι επιστήμονες του κλάδου σας. Μπορούμε τότε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Μπορείτε να τις υποβάλλετε μέσω του Q&A session, είτε με το Raise Hand. Έχουμε ήδη μια ερώτηση στο Q&A από έναν ανώνυμο attendee. Θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο η γιαούρτι κλείνει τις αρτηρίες και αν μπορεί να αντικατασταθεί με cottage cheese για την πρόσληψη ασβεστίου. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι το γιαούρτι μπορεί να έχει αυτή τη δράση, το να κλείσει τελικά τις αρτηρίες. Ευεργετικά είναι τα ωφέλη που περιέχει, σε καμία περίπτωση δεν έχει αρνητικά ωφέλη. Και αυτό έχει φανεί και από τη βιβλιογραφία, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει μόνοι μας. Και στην ερώτηση αν μπορεί να αντικατασταθεί με cottage για την πρόσληψη ασβεστίου, δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι ακριβώς την περιεκτικότητα του cottage σε ασβέστιο. Θεωρώ όμως ότι και το cottage είναι μια καλή εναλλακτική όσον αφορά κυρίως την πρωτεΐνη που περιέχει. Τέλεια, σας ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις ή είμαστε στη διάθεσή σας? Λοιπόν, σε ένα γιαούρτι επιθυμούμε υψηλή ή χαμηλή περιεκτικότητα σε προβιωτικά? Θέλουμε σίγουρα να έχει ακόμα υψηλότερη περιεκτικότητα σε προβιωτικά, πέρα από τις βακτηριακές καλλιέργειες που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, αν έχει περαιτέρω προβιωτικά από τις αρχαίες καλλιέργειες, είναι ακόμα πιο ευεργετικό. Το έχουν δείξει και οι μελέτες ότι τα γιαούρτι που έχουν περαιτέρω προβιωτικά έχουν ακόμα καλύτερη δράση στο σύστημα. Τέλεια. Μία άλλη ερώτηση που έχουμε στο Q&A είναι για το αν ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση καταρχάς και η παρουσίαση βιντεογραφήθηκε για να μπορούμε να τη δούμε ξανά. Βέβαια, όλες οι παρουσιάσεις μας βιντεογραφούνται και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Χαραλαμπίδης Κρίστης για να μπορείτε να τις βλέπετε, όπως και οι προηγούμενοι κύκλοι σεμιναρίου. Μία άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίαση. Υπάρχουν δεδομένα ως προς το είδος του γιαουρτιού, είτε είναι στραγγιστό, είτε πρόβιο, είτε αγελαδινό, ή όλα έχουν τα ίδια ωφέλη αντιστοίχως? Δυστυχώς το έψαξα πάρα πολύ στη βιβλιογραφία να δω αν όντως τελικά έχουν ξεχωρίσει τα γιαούρτια που μελετώνται. Προς το παρόν, ή τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα κάτι που να διαχωρίζει τα ωφέλη με το είδος του γιαουρτιού που χρησιμοποιείται. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, στη βιβλιογραφία. Όλες οι μελέτες μιλούν συνολικά για την κατανάλωση γιαουρτιού. Οι μόνες διαφορές, όπως σας είπα, είναι που κάποιες μελέτες συγκρίνουν τα γιαούρτια χαμηλά σε λιπαρά ή πλήρη σε λιπαρά. Ευχαριστούμε. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε άλλες ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω ξανά και την Σοφία και την Έλληνα, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και στο σημερινό μας webinar. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τελειώνουμε με επιτυχία αυτή τη σειρά των διαδικτυακών σεμιναριών. Ουσιαστικά για μας είναι ο τρίτος κύκλος που ολοκληρώνεται με επιτυχία. Όπως είπε και πριν η κυρία Σωτηρούλα, μάλλον
Με το καλό το καλοκαίρι θα δουλέψουμε έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν ζητήματα κυρίως γύρω από τη διατροφή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα σας ευχαριστήσω ξανά που ήσασταν σήμερα μαζί μας και σε όλα μας τα webinar όσοι ήσασταν σε όλα. Και να δούμε. Α, έχουμε ερωτήσεις. Ωστόσο, λέει η κυρία Παυλίνα Κυπριανίδου, ωστόσο το πρόβιο γιαούρτι προσφέρει τα προβιωτικά στον οργανισμό, αλλά το γελατινό όχι. Άρα, ίσως το ωφέλη να αφορούν περισσότερο το πρόβιο. Η διαφορά του πρόβιο από το γελατινό γιαούρτι δεν είναι στα προβιωτικά, αλλά στα λιπαρά που περιέχεται. Τα λιπαρά και τα προβιωτικά δεν σχετίζονται μεταξύ. Δηλαδή, όσο περισσότερα λιπαρά έχει ένα τρόφιμο, τόσο περισσότερο προβιωτικά έχει και αντίστοιχα. Είναι συγκεκριμένες οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται τελικά, που προστίθενται στο αρχικό γάλα και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Άλλη μια ερώτηση. Γνωρίζετε αν η κατανάλωση προβιωτικών χωρίς την κατανάλωση γιαουρτιού έχει τις ίδιες θετικές επιπτώσεις? Σίγουρα συνολικά η κατανάλωση προβιωτικών είναι πάρα πολύ ευεργετική για τον οργανισμό, είτε έχοντας αυτά προσταθεί σε κάποιο τρόφιμο άλλο πέρα από το γιαούρτι. Πολύ σημαντικό, όπως είπα, και πράγμα το οποίο θέλει περισσότερη έρευνα και το οποίο θέλει περισσότερη προσοχή, είναι όταν λέμε ότι έχουμε ένα τρόφιμο το οποίο είναι πλούσιο σε προβιωτικά, να ξέρουμε ότι τη στιγμή της κατανάλωσης έχει τον ελάχιστα αποδεκτό αριθμό προβιωτικών τα οποία προσφέρουν την υγεία στον οργανισμό. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται και μελέτες επιβιωσιμότητας των μικροοργανισμών πριν τελικά καταφέρουμε να πούμε ότι αυτό έχει τελικά αυτά τα ωφέλη. Συνολικά, τα προβιωτικά, όπως και τα πρεβιωτικά που αποτελούν τροφή για τα προβιωτικά, έχουν πάρα πολύ ευεργετικά ωφέλη στην εντερική μικροχλωρίδα και μέσω αυτής τελικά επιδρούν στις διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Ευχαριστούμε. Μία ακόμη ερώτηση. Γνωρίζετε αν η κατανάλωση προβιωτικών. Όχι, το ίδιο. Το γιαούρτι μπορούμε να πούμε πως έχει ευεργετική δράση λόγω των φυσικών προβιωτικών που περιέχει, σύμφωνα με μία διαφάνεια στην οποία αναφερθήκατε στην επίπτωση των προβιωτικών στην ψυχική υγεία. Σίγουρα έχει το γιαούρτι από μόνο του λόγω των προβιωτικών των αρχικών καλλιεργειών που έχει. Έχει ευεργετικά ωφέλη. Αυτά γίνονται πιο έντονα όταν προσθέτονται επιπλέον καλλιέργειες βακτηρίων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ακόμα είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο έδαφος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, επειδή δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες με την κατανάλωση γιαουρτιού και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει στην ψυχική υγεία. Έχει φανεί σε μελέτες σε πειραματόζωα προς το παρόν ότι τα στελέχη αυτά μπορούν να έχουν μια τέτοια επίδραση. Ωστόσο, μένει τελικά να δούμε και αν ένα ολόκληρο τρόφιμο με τα συγκεκριμένα συστατικά θα μπορούσε να έχει τελικά ωφέλη και στην υγεία. Είναι ακόμα πολύ πρόσφατο το πεδίο, οπότε σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Απλά να πούμε ότι τώρα που τελειώσαν όλα τα webinars, γιατί αυτή η ερώτηση έγινε και τώρα αλλά και στα προηγούμενα, τώρα που τελειώσαν όλα τα webinars θα λάβετε και τα certificates σας εντός των επόμενων ημερών. Γιατί πρέπει να τελειώσει όλο ο κύκλος για να τα λάβετε. Και υπάρχουν και όλα και τα προηγούμενα τα webinars, όποιος ενδιαφέρεται να τα δει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Νομίζω είμαστε okay. Να σας ευχαριστήσω ξανά και καλό υπόλοιπο σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.